Πολίτες 150 χωρών συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή, παρακινούμενοι από την 16χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Χιλιάδες μαθητών βρέθηκαν στο Βραδεμβούργο, την μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει πραγματοποιηθεί στην πόλη. Ακτιβιστές ηθοποιοί έδεσαν θηλιές γύρω από τον λαιμό τους, θέλοντας να δείξουν ότι ο χρόνος για δράση είναι πολύ λίγος. Περισσότερες από 400 συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γερμανία, ακολουθώντας τις εντολές της Γκρέτα Τούνμπεργκ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 80.000 άτομα συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες του Βερολίνου, άλλοι πεζοί και άλλοι οδηγώντας ποδήλατα. Φωνάζοντας ρυθμικά, σώστε την γη μας, εισέβαλαν περισσότεροι από 200 νέοι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ταϊλάνδης. Υποδιόμενοι τους νεκρούς, ακολουθώντας την διαμαρτυρία που είναι γνωστή με το όνομα Dai-in και κρατώντας πλακάτ κατά της κλιματικής αλλαγής, διαμαρτυρήθηκαν για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Εκατοντάδες ήταν οι μαθητές στο Χονγκ Κονγκ που διέκοψαν τα μαθήματά τους για να συμμετάσχουν στην παγκόσμια προσπάθεια κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι φοιτητές στις Φιλιππίνες παρέλασαν στην Πανεπιστημίουπολη της χώρας και κρατώντας το κεφάλι τους πράσινα και μπλε τετράγωνα χαρτόνια, δημιούργησαν την εικόνα της γης με μια επιγραφή που αναφέρει «Δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης». Διαμαρτυρίες έγιναν και στην Ινδονησία, όπου εκατοντάδες πολιτών, μικροί και μεγάλοι, βρέθηκαν στην πρωτεύουσα της χώρας, Τζακάρτα, ζητώντας από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράσεις. Διαμαρτυρόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι η κατάσταση της γης είναι πολύ επικίνδυνη. Οι προσπάθειες επίλυσης είναι πολύ αργές και θέλουμε να κινητοποιήσουμε την κυβέρνηση. Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται στη Νέα Υόρκη, όπου την πορεία που κατευθύνεται προς τη Σύνοδο για την κλιματική αλλαγή ηγείται η ίδια η Γκρέτα Τούνμπεργκ.